Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, γεια σας. Γεια σας για άλλη μια εβδομάδα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη που μιλάει, διαδίδει, αλλά και θέλει να μάθει τα πάντα. Έτσι, για άλλη μια εβδομάδα η αγαπημένη σας εκπομπή, το In and Out City, φιλοξενεί τα λαμπερά αστέρια που έρχονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και δίνουν το δικό τους καλλιτεχνικό παρόν. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας καλωσορίσω σε ένα πολύ όμορφο χώρο της Θεσσαλονίκης, στο στολίδι της Θεσσαλονίκης, στο εστιατόριο Κρίστοφερ, και στην παρέα μας μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, η οποία συνεχίζει και γράφει μέχρι και σήμερα με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ελληνική μουσική βιομηχανία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, πάμε να απολαύσουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην επίσημη καλεσμένη μας και σε λίγο επιστρέφουμε. Κλειό Δενάρδο γεννήθηκε στην Κέρκυρα, αλλά βρέθηκε στην Αθήνα από πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασε στην Εμπορική Σχολή Καλλιθέας, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε στη Φιλαρμονική Καλλιθέας παίζοντας κορνέτο. Τα πρώτα μαθήματα μουσικής τα πήρε από τον καλήφωνο πατέρα της. Ενώ συνέχισε τις σπουδές της στο Εθνικό Οδείο και είχε την τύχη να πετύχει αμέσως στην ΕΡΤ, από όπου και έκανε τα πρώτα της βήματα. Η ίδια δηλώνει στις συνεντεύξεις της ότι ο Θεός με βοήθησε στη συνέχεια και κέρδισα 2 πρώτα βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 2 δεύτερα, 2 τρίτα, το πρώτο βραβείο ερμηνείας και το βραβείο για τις περισσότερες συμμετοχές. Θεωρείται η ερμηνεύτρια με τα περισσότερα βραβεία. Παράλληλα, βραβεύτηκε στην Ολυμπιάδα Τραγουδιού με το πρώτο βραβείο, καθώς και στο Φεστιβάλ της Βαρκελόνης, της Μαγιόρκα, του Ρίο Ντετζανέιρο, του Βελιγραδίου, της Βουλγαρίας και της Πολωνίας. Επισκέφτηκε όλη σχεδόν την Ελλάδα και τραγούδησε στα καλύτερα κέντρα της Αθήνας. Πραγματοποίησε επιτυχείς εμφανίσεις στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, αλλά και στην Ευρώπη, ενώ είχε την τιμή να εμφανιστεί στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, όπου μας μιλά σήμερα και μας λέει τη μεγάλη εμπειρία που έζησε εκεί. Συνεργάστηκε με πολλούς διάσημους συνθέτες και συμμετείχε σε πάμπολες ηχογραφήσεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά να την έχουμε κοντά μας στη δημοφιλέστερη εκπομπή In and Out City και έχω την τιμή να μου παραχωρεί μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της. Κυρίες και κύριοι, η Κλειό Δενάρδου μαζί μας. Απολαύστε την. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, με χαρά και μεγάλη τιμή έχουμε κοντά μας την Κλειό Δενάρδου. Καλώς όρισες, κυρία Κλενάρδου. Κλειό. Καλώς σας βρήκα, βεβαίως. Καλώς σας βρήκα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη ύστερα από αρκετά χρόνια. Από πολλά χρόνια, ναι. Να θυμίσουμε στους νεότερους ότι η Κλειό Δενάρδου ξεκίνησε την καριέρα της στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά, ναι. Διότι είναι η πιο πολυβραβευμένη, θα έλεγα, ίσως η μοναδική με τόσα πολλά βραβεία, ναι. Κλειό μου. Ναι, εδώ, ναι, πραγματικά είχα πάρει, δηλαδή χρωστάω πάρα πολλά, δεν το λέω τώρα για λόγους επειδή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, αλλά χρωστάω πάρα πολύ, πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη και ιδίως στον κόσμο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με αγκάλιασαν σαν καινούρια τραγουδίστρια, με βάλαν σε ένα βάθρο που από εκεί και πέρα πέταξα μόνη μου. Πέταξα μόνη μου, κερδίζοντας και σε άλλο στο εξωτερικό βραβεία, και χρωστάω πάρα πολλά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το κοινό της Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει τον σπουδαίο καλλιτέχνη όταν καταλάβει ότι έχει να δώσει πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα αισθητήριο τρομερό. Πιστεύει, καταλαβαίνει ποιος είναι αληθινός ο τραγουδιστής. Εάν τον πλησιάζει, εάν τον αγγίζει. Όταν συμβούν αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι τον δέχεται και τον αποδέχεται. Εσύ είσαι μια σπουδαία ερμηνεύτρια η οποία έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο ρωτώ, τι το διαφορετικό έχει το κοινό της Θεσσαλονίκης? Ποιο άλλο κοινό ήταν αυτό που σε συγκίνησε και πιστεύεις ότι έχει αυτή, μουσικό αυτή, για να καταλάβει πράγματα? Εγώ τώρα
παίρνω τη Θεσσαλονίκη, διότι ήμουνα άγνωστη τραγουδίστρια. Στα πρώτα μου βήματα, όταν καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχω απήχηση στον κόσμο την ώρα που ανοίγω το στόμα μου και αρχίζει ο κόσμος και με ακούει και χειροκροτεί, τι άλλο από ένα... Μια καινούρια τραγουδίστρια όταν καταλάβει ότι τον αποδέχεται ο κόσμος, τι άλλο καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Ποια χρονολογία κέρδισε το πρώτο βραβείο εδώ στη Θεσσαλονίκη? Το πρώτο βραβείο... Για να μάθουν και νεότεροι, ναι, φυσικά. Ήμουν μια που εμφανιζόμασταν δύο τραγουδιστέ, μια φτασμένη και μια καινούρια. Στο πρώτο μέρος η καινούρια και στο δεύτερο μέρος ήμουνα με την... Η φτασμένη της εποχής ποια ήταν? Η Κωνσταντοπούλου. Ήταν του Τάκη Μωράκη το τραγούδι εκείνο. Και πήρα το πρώτο βραβείο κι εγώ μαζί με την Άντια. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε. Και παίρνεις το εισιτήριο πλέον. Και παίρνω το εισιτήριο. Για την καταξίωση. Με γνώρισαν όλοι οι μαέστροι, όλοι έκαναν τις εκπομπές μου στη ραδιοφωνία τότε. Και άρχισαν πλέον κάθε φεστιβάλ να είμαι παρούσα κι εγώ. Έτσι. Να σε καλωσορίσω στο Κρίστοφερ, το εστιατόριο που μας φιλοξενεί. Πώς το είδες? Καταπληκτικό. Γευμάτισες κιόλας. Ναι. Είναι το στολίδι της πόλης, θεωρείται κοσμικό κέντρο. Καταπληκτικό είναι, έχει αυτό το φωτισμό, το θαυμάσιο. Έχετε, είστε πολύ ευτυχισμένοι που μένετε εδώ. Είμαστε μπροστά. Ναι, είσαστε, κοιτάξτε, είστε μια κοινωνία η οποία είναι, δεν είναι απομακρυσμένη. Τα μαγαζιά όλα, γυρίζεις και βρίσκεις τα πάντα, βρίσκεις ανθρώπους δικούς σου. Νομίζω ότι πρέπει να είσαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που ζείτε και εδώ. Τυχαίρι. Στην Αθήνα, ναι, είμαστε πολύ απομακρυσμένοι. Και οι πιο δικοί σου άνθρωποι, όταν είναι λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, δεν τους συναντάς καθόλου. Ναι. Κάνεις χρόνια να δεις κάποιον. Ναι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να απολαύσουμε την πρόταση διασκέδασης που αποτελεί το Κρίστοφερ και επιστρέφουμε εδώ, διότι η Κλεό Δε Νάρδου βρίσκεται εδώ για μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση που υπογράφει ο Μάκης Δελαπόρτας. Σήμερα είναι η επίσημη καλεσμένη, διότι κλείνουν οι παραστάσεις, Κλεό. Ναι, ναι. Και επέλεξε εσύ να κλείσεις αυτή την τεράστια επιτυχία που έζησε αυτή η παράσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε σε λίγο. Σε λίγο, ναι. Εδώ Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για εσάς που επιστρέφετε, σήμερα κοντά μας μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η Κλεό Δε Νάρδου. Για εσάς τους νεότερους, θα πρέπει να κάνουμε ένα flashback, Κλεό μου, για να μάθουν ότι η Κλεό Δε Νάρδου γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Είναι Κερκυραία. Κερκυραία και... Οι δύο διάσημες Κερκυραίες είναι η Κλεό Δε Νάρδου και η Ρένα Βλαχοπούλου. Έχει βγάλει άλλες διάσημες. Ναι, και η Νάνα Μούσχουρη μου έχουν πει, ναι, ότι είναι βέβαια από εκεί. Και... και είναι αρκετοί τραγουδιστές. Πηγαίνεις εκεί? Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι. Μακάρι να μπορούσα και καλοκαίρι. Το χειμώνα. Όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει αυτό το έθιμο με τις γλάστρες, Βέβαια. Για πες μου λίγο έτσι, βέβαια, για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει ζήσει. Κοίταξε, ο κόσμος το δεν Πάσχα, έχω παράπονο. Ναι, δεν έχω παράπονο ότι μ' αγαπάει πάρα πολύ η Κερκυραία. Και εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να κάνω έστω μία συναυλία το χρόνο. Μα κάνεις και διάσημο το νησί σε όλο τον κόσμο. Καλά, εντάξει. Έτσι δεν είναι? Η Ρένα τα έχει κάνει. Και εσύ ταξίδεψες. Λοιπόν, η Κλεό Δε Νάρδου έχει σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο. Στο Εθνικό Οδείο πήγαινα για κλασικό τραγούδι. Έπαιζες κονέρ. Κορνέτα έπαιζα κορνέτα όταν ήμουν μαθητριούλα στη Φιλαρμονική της Καλυθέας. Αλλά βέβαια αυτό το έκανα γιατί ήθελα να βρίσκομαι πάντοτε μέσα στην μουσική. Δηλαδή όπου υπήρχε κάποια σχέση με μουσική να βρίσκομαι εκεί ήταν και εγώ. Και Κλεό. Χοροδία, φιλαρμονική, έκανα το κλασικό το τραγούδι. Ήμουνα έτοιμη για να πάρω το πτυχίο μου, αλλά με κέρδισε το ελαφρό τραγούδι, κάνοντας εξετάσεις δίδωνας στην ΕΙΡ τότε. Και μετά γιατί ένας τραγουδιστής έπρεπε να είναι εγκεκριμένος και να είναι από εκεί για να ακουστούν και οι δίσκοι του και όλα του, θα έπρεπε να έχει εγκριθεί από εκεί. Και ξεκινάνε μετά οι περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε τη μεγάλη εμφάνιση που έχεις κάνει στη Νέα Υόρκη. Διότι, κακά κατά ψέματα, ο κόσμος ενδιαφέρεται όταν μια ελληνική φωνή
που μαγεύει το ελληνικό κοινό να φτάνει στη Νέα Υόρκη σε ένα κόλερα τη, πώς λεγότανε, εκεί που τραγούδησε. Χώρο, το θυμάσαι. Το Carnegie Hall. Έτσι. Το Carnegie Hall, ναι. Παρουσία πόσων ακόμα. Είχαμε πάει με τον Γιώργο το Χατζινάσιο, όταν είχα πάρει το δεύτερο βραβείο με το Αλίμονο από εδώ στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, και είχαμε κάνει εκεί μια συναυλία τρομερή. Και στο Σικάγο τραγούδησα ο ελληνισμός και εκεί ήταν καταπληκτικός. Μ' αγκάλιασε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλυσμόνητα τραγούδια. Αλυσμόνητα. Στη Βραζιλία. Βραζιλία, Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ρίο Ντε Τζανέιρο, στο Μαρακάς. Έτσι, Μαρακάς δεν είναι το όπλο. Ναι. 160.000 κόσμος να είναι εκεί. Πήρα το χρυσό βραβείο εκεί. Πόσα βραβεία έχεις μαζέψει συνολικά? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Τα φυλάς μέχρι και σήμερα? Κοίταξε, είναι στο δίκο. Στο δίκο καρφωμένα. Να φύγω εγώ από εκεί και να τελειώνει η υπόθεση. Μάλιστα, κάνουμε μία βόλτα στην αγορά της πόλης και επιστρέφουμε για να μας μιλήσεις για τη σπουδαία παράσταση που υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε μία βόλτα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, από την αγορά της πόλης, την παρέα μας εδώ στο Christopher, μία σπουδαία ερμηνεύτρια, το λέω και το φωνάζω γιατί είναι χαρά μας να υπάρχουν φωνές που και σήμερα τραγουδάνε, διότι βλέπουμε σπουδαίες φωνές κλειόμου να μην υπάρχουν. Βλέπουμε λόγω κρίσης πολύ τεράστιες φωνές να παραγωνίζονται και να μην βρίσκουν χώρο. Ναι. Βέβαια, εσύ έχεις την πολυτέλεια να επιλέγεις ακόμα και σήμερα τους χώρους που εμφανίζεσαι, και αυτό είναι πρωταρχικός στόχος σου, έτσι. Ναι, κοίταξε, ακριβώς αυτό κάνω. Είμαι επιλεκτική γιατί ακριβώς όπως είπες, έχω την πολυτέλεια να διαλέγω, γιατί δούλεψα πάρα πολύ στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Πολύ. Πολλές εμφανίσεις παντού. Στο εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Και τώρα, κοίταξε, πρέπει να δώσουμε και χώρο και στα παιδιά τα καινούρια, αλλά όταν είναι μια καλή δουλειά όπως είναι αυτή, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα έχει τέτοια επιτυχία αυτή η παράσταση του Μάκη Δελαπόρτη. Με τίτλο Ευτυχείτε, κυρίες και κύριοι, που μας παίρνει, τι αναμνήσεις, έτσι, Βεργίνα, ναι, του Αλκιστέα. Φαντάσου τώρα εσύ που είσαι και όλας μία από τις συμμετέχοντες. Ναι. Δάκρυσες, συγκινήθηκες. Πάρα πολύ. Εχθές ήταν μια βραδιά πολύ, πολύ συγκινητική. Πολύ. Προσπάθησα δηλαδή. Ναι, μου είπε ο Μάκης ότι βλέποντας εκείνος παρακολουθώντας, ότι ο κόσμος ο περισσότερος έκλαιγε. Γιατί, κοίταξε. Α, δεν είσαι από τις καλλιτέχνες οι οποίες βλέπεις τον κόσμο. Όχι, δεν βλέπεις αντιδράσεις. Δεν βλέπω αντιδράσεις καθόλου. Σε αγχώνει. Όχι, δεν με αγχώνει, αλλά προσπαθώ να μπω μέσα στο. Να απομονωθώ για να δώσω αυτό που πρέπει. Το καλύτερο του εαυτού σου. Ναι, ναι. Γιατί έτσι αξίζει, ε. Με τους νέους. Στον κόσμο αυτό που έρχεται και σε βλέπει και περιμένει από σένα, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Με τους νέους καλλιτέχνες πώς είναι να συνεργάζεις, ας πούμε με τον Μέμο Μπεγνή, με τον Παναγιώτη Πετράκη? Καλά, είναι αριστουργήματα, ναι, έχουν παιδιά. Έπαρση, ναι. Είναι αριστουργήμα. Αυτή, ειδικά που μου αναφέρεις, είναι αριστουργήματα, παιδιά. Μάλιστα. Καλλιτέχνε καταρχήν, γιατί συνδυάζουν τα πάντα, τραγουδάνε, χορεύουνε, είναι ηθοποιοί, έχουν ναι, όλα τα πάντα. Τα πάντα κάνουν και έχουν και μια σεμνότητα. Έτσι, αυτό που πρέπει να διακρίνει η οποία αυτή για μένα, νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης όταν τα συνδυάζει όλα αυτά είναι πραγματικά καλλιτέχνης. Η κρίση πώς επηρεάζει την ψυχολογία του καλλιτέχνη? Από ό,τι βλέπω και από τους αγώνες που γίνονται και βλέπω, παρακολουθώ από τη τηλεόραση τον αγώνα που κάνουν η καινούρια γενιά, τα καινούρια παιδιά, σε όλους τους κλάδους της καλλιτεχνίας, βλέπω ένα πείσμα και μια επιμονή, πολλές φορές και να μην αμείβονται καθόλου αυτό που πρέπει, ναι, αυτό που πρέπει, και όμως να κάνουν αυτό που θέλουν. Και αυτό για μένα είναι, νομίζω, το καταπληκτικό. Το καταπληκτικό. Νομίζω ότι
θα πάει καλά. Θα πάει καλά ο τόπος. Πόσες φορές έχεις τραγουδήσει τη ζωή σου το «Πού να νοήσεις σου Θεέ μου»? Χιλιάδες φορές, αμέτρητες. Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει φθαρεί. Αυτό θα μείνει στην ιστορία. Τώρα τελευταία έχει ακουστεί πάρα πολύ στις συναυλίες, γιατί ο Μάκης έχει παθολογική αγάπη με αυτό το τραγούδι. Εμένα μου ξυπνάει τρομερές αναμνήσεις. Αυτό που όταν ήταν... τραγουδάς το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, ποια ανάμνηση σου έρχεται? Μου έρχεται ένα στάδιο γεμάτο ξέχυλο, το Παναθηναϊκό στάδιο, και να σύεται όλος ο κόσμος, να είναι 49 κράτη από όλο τον κόσμο. Ω, γιατί ήταν αυτό στο Καλλιμάρμαρο. Ήσουμε... Και να είμαι πάνω σε μία, αυτή ήταν μία άρπα, σε μία άρπα επάνω τον ντεκόρ ήταν, η οποία ανέβαινα πολλά σκαλιά. Έχω, δεν έχω αρχή, έχω φωτογραφίες. Σε μια, η οποία ανέβαινα κάτι πάρα πολλά σκαλιά και ανέβαινα επάνω και ήμουνα ψηλά και κάτω ήταν η ορχήστρα, και όταν ανέβηκα για πρώτη φορά τα σκαλιά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, είπα τώρα κλειώ, είσαι εσύ και ο Θεός, κανένας άλλος. Ναι, ήμουνα μόνη μου εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Ανάμεσα σε τόσους χιλιάδες κόσμου να πεις «εγώ και ο Θεός». Εκεί αν το καταφέρεις αυτό, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης αποδίδει και καλύτερα. Εκεί ψηλά, ναι. Ναι. Και πράγματι πήρα το πρώτο βραβείο από όλα αυτά, μέσα από όλα αυτά τα κράτη. Μάλιστα. Κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε, διότι θέλουμε να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα την Κλειώδη Νάρδου, μιας και έχουμε την ευκαιρία. Πόσα χρόνια έχεις να έρθεις στη Θεσσαλονίκη? Είχα έρθει, πότε είχα έρθει, για κάποιο λόγο. Καλλιτεχνικά, ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Θα το θυμηθούμε στην πορεία. Ναι, κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, από τις τελευταίες βόλτες μας, διότι η ώρα μας περνάει και μια μεγάλη φωνή, η Κλειώδη Νάρδου, είναι σήμερα κοντά μας, μιας και οι παραστάσεις του Μάκη Δελαπόρτα τελειώνουν. Όσοι έχετε τη δυνατότητα και την απολαύσατε, καλώς. Ιδάλλως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, λέει, γιατί το Φεβρουάριο παίρνει παράταση Κλειώ. Αυτό τώρα το έμαθα σήμερα. Ναι, και πιστεύω σήμερα... ότι η Κλειώδη Νάρδου δεν χορταίνεται με δύο παραστάσεις. Καταλαβαίνεις ότι θα είναι τρομερά μεγάλη χαρά το να επιστρέψω πάλι σε τόσο σύντομο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να γίνει. Λένε πολλές φορές ότι τα τραγούδια μας είναι τα παιδιά μας. Ναι. Για σένα είναι? Βεβαίως. Όλα. Ποιο αγαπάς περισσότερο? Γι' αυτό και δεν ξεχωρίζω. Κάποιο θα ξεχώρισες. Κοίταξε. Ποιο άγγιξε την ψυχή σου, κοίταξε, θέλω να μου πεις. Το «Πού να νοήσεις και σου Θεέ» άγγιξε γιατί ήταν ένα σταθμό στην καριέρα μου. Ναι. Προσωπικά, με δικιά σου βιώματα. Προσωπικά, όλα τα τραγούδια, τι να σου κάποιο τραγούδι πω, μπορεί να το τραγουδάς και να θυμάσαι, ας πούμε, μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής σου. Ποιο είναι αυτό? Τι να σου πω, το «Δεν ήταν νησί», Φερρυπίν, «Δεν ήταν νησί», «Ήταν θεριό που κοίτωνε στη θάλασσα». Όταν το τραγουδούσα αυτό στην Αμερική, ξέρεις, ήταν πάρα πολλοί Κρήτες, οι οποίες τρελαινόντουσαν να ακούνε αυτό το τραγούδι. Το «Γιο Κασουλιμπίστηκα», σου λέω, ένα τραγούδι που ήταν χαριτωμένο, χαροπό και αυτό. Τι κάνανε που όταν το έλεγα, μου λέγανε «Αχ, πόσο ευτυχισμένη είμαι, γιατί είμαι μάνα, μόλις τώρα το έκανα, έκανα παιδί και τώρα μόλις το «Γιο Κασουλιμπίστηκα», καλέ κύρα». Ας πούμε, θέλω να σου πω ότι κάθε τραγούδι, ή το Νοέμβριος ήταν και τότε, τραγουδάρα του Ζακ Ιακωβίδη, πολλά τραγούδια. Τι να πρωτοθυμηθείς, όμως. Το «Αλίμονο» που εδώ είχε πάρει το δεύτερο βραβείο. Όμως, έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους και διάσημους μουσικοσυνθέτες. Ναι. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος θεωρείς ότι κατάλαβε την ψυχή σου, την ερμηνεία σου και σε έπιασε καλύτερα από τους άλλους? Νομίζω ότι ο Ζακ Ιακωβίδης αυτός ήταν. Γιατί, τι το ιδιαίτερο είχε? Κοίταξε, ίσως έπιασε την ευαισθησία αυτή που είχα. Έπιασε την... δεν ξέρω. Ξέρεις, ο μαέστρος και ο συνθέτης προπάντων βλέπει τις δυνατότητες που έχεις, τις φωνητικές, όλα την ευαισθησία, όλα αυτά που σου είπα,
και κάθεται και γράφει ένα τραγούδι και ποντάρει σε αυτό. Νιώθεις ευλογημένη από το Θεό? Ναι, δεν μπορώ να πω. Κάνεις το σταυρό σου και δοξάζεις που ακόμα και σήμερα έχεις τη φωνή σου. Όχι, δοξάζω κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή, δεν το λέω τώρα για να... Εγώ πιστεύω. Εγώ θα κάνω πάντοτε το σταυρό μου και θα πω δόξα σου ο Θεός. Που σηκώνομαι, είμαι όρθια. Όταν ανοίξω το στόμα μου, χωρίς να κάνω, σορκίζομαι ούτε εξερσίσεις στη φωνή, ούτε τίποτα, βγαίνω και τραγουδάω και είναι, ας πούμε, σαν να μην έχουν περάσει τα χρόνια αυτά. Δοξάζω το Θεό γι' αυτό. Και όταν θα έρθει κάποια στιγμή, μια στιγμή που θα καταλάβω μια αδυναμία μου, να είσαι σίγουρος ότι αμέσως θα το βουλώσω. Έχεις δουλέψει με άλλους μεγάλες φωνές, έχεις συνεργαστεί? Ναι, βέβαια. Ποια ήταν η καλύτερη συνεργασία σου? Κοίτα... Με ποια κόλλησες καλλιτεχνικά ή κάποιον, ή άντρα ή γυναίκα? Κοίταξε, με όλες τις συνεργασίες ήταν πολύ καλές, γιατί παλαιότερα όταν κάναμε τις αυτές τις show πίστας που κάναμε στην Πλάκα ιδίως. Ας πούμε, με τον το Γιώργο το Μουζάκη. Ήταν τρομερή η αυτή. Όταν συνεργασίες με Πετρόπουλο, Τέρι Χρυσό, Άντζελα Ζήλια, κάναμε σοου τρομερά. Η Αθήνα ποια συνεργασία λάτρεψε περισσότερο από την Κλειό Δενάρδο? Που στο λένε και σήμερα. Σου λένε Κλειό, όλες σου παραστάσεις ήταν ωραίες, αλλά ας πούμε την Άντζελα Ζήλια και με τον Τέρι Χρυσό. Νομίζω ότι αυτό. Στο Ακροπόλ ήταν, επειδή ήταν και οι τελευταίες. Ήτανε... Και τυχερές ήταν οι πιο... Όταν στην εποχή που μεσουρανούσες, σε έπιασε καθόλου αυτό το σαράκι της έπαρσης? Όχι. Γιατί αυτό που οφείλεται, ότι είχες ωριμότητα σκέψης? Όχι, κοίταξε. Ήσουν προσγειωμένη από μικρή? Ήμουνα προσγειωμένη. Ήταν τα μαθήματα που έχεις πάρει από τους γονείς σου? Ήμουνα... Ή είχες κάποιον ο οποίος σε συμβούλευε σωστά? Λέω, πατάμε και δεν... Καταρχήν ο άντρας μου σε αυτό, έτσι. Αλλά πρόσεξε, ο άντρας μου τα βρήκε, βρήκε ένα χαρακτήρα πολύ στρωμένο. Δηλαδή σε αυτό ζήλευε. Που λες... Γιατί είσαι μια ωραία γυναίκα, είχες δόξα, είχες αυτά, νομίζω. Γιατί κοίταξε, στους καλλιτέχνες υπάρχει και αυτό, έτσι. Εντάξει, αλλά ο άντρας, άντρες μου, κοίταξε, που κόβουν με καμάρωνε, οπωσδήποτε ήθελε να είμαι πάντοτε εντάξει, αλλά επειδή ήταν και εκτός, ήταν άλλο επάγγελμα εντελώς. Γι' αυτό το λέω, ναι, διότι όταν δεν είσαι στο ίδιο επάγγελμα, καταλαβαίνεις ότι... Ήταν εντελώς, αλλά ξέρεις, ήθελε πάντοτε να με βλέπει, να είμαι έτσι. Εντάξει. Κλείνοντας τη συνέντευξή μου, θα ήθελα να σου πω ποιο είναι το πιο ωραίο σχόλιο που άκουσες από θαυμαστή ή θαυμάστρια που μέχρι και σήμερα σε συντροφεύει. Θα σου πω, ας πούμε, η Πίτσα η Παπαδοπούλου μου λέει, ήρθε στο καμαρίνι μία κυρία και μου λέει, είμαι τυφλή, αλλά σας βλέπω. Ως διαμαγείας ξέρω, λέει, πώς είστε. Και ακόμα και σήμερα το θυμάμαι. Η Λίτσα Διομάντη μου έχει πει ότι έχω ταξιδέψει ένα βράδυ μετά την Εράιδα και πήγα και άκουσα τον Ουρέγεφ. Ναι. Πήγα να απολαύσω την παράστασή του. Ναι. Ποια είναι η πιο μεγάλη τρέλα που έκανε η Κλειό Δενάρδο στην καλλιτεχνική της καριέρα και ποιο είναι το πιο ωραίο σχόλιο που άκουσες και σε συγκίνησε? Θα σου πω κάτι τώρα. Ας ήταν και ακραίο ακόμα. Ναι, όχι, θα σου πω τώρα, έτσι που μου είπες για αυτά τα παραδείγματα, θα σου πω, είμαι στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και είναι μια μυσταγωγία και ξαφνικά ακούγεται μια φωνή από το βάθος της αίθουσας. Είσαι η πρώτη! Και κάνω έτσι, γιατί τρόμαξα και από τη βαριά φωνή και αυτό, και ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Πλάκα κάνει. Στη ζωή μου και σε ό,τι έχω ιερό. Γιατί είχε συμπέσει να βρίσκεται κι αυτός και είχε έρθει να με ακούσει. Τον διέκρινες μέσα στο πλήθος? Ναι, τον είδα, γιατί είχε πλησιάσει τον πλέον. Τον είχε πλησιάσει. Κοίταξε, δεν ήμουν τόσο πολύ, ξέρεις, πονηρή και ναι, αυτό να προσπαθώ να εκμεταλλευτώ. Ναι. Να έχω την... Ήμουν πολύ, πολύ σεμνό παιδί. Αν μπορούσα να κρυφτώ από κάτω, δηλαδή, ύστερα από αυτό το πράγμα, πώς να σου πω, ντράπηκα, αυτό. Είχα μεγάλη συστολή. Ξέρεις, εγώ νίκησα πάρα πολλά με την σεμνότητα
Και δηλαδή έκανα μεγάλο αγώνα για να κατανικήσω και τη δειλία που είχα και το τρακ που είχα. Τι έμαθε, τι σου έμαθε καλά η ζωή, για ποιο πράγμα είσαι σίγουρη σήμερα? Για ποιο πράγμα? Γενικότερα σου μιλάω. Γενικότερα... Για ποιο πράγμα μπορείς να πεις ότι η ζωή μου έμαθε αυτό, αυτή τη σου γουριά? Ότι πρέπει να αγωνίζεσαι. Πρέπει να αγωνίζεσαι. Έτσι θα κλείσουμε τη συνέντευξη, Κλειό μου. Κάνουμε μια τελευταία βόλτα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, και κλείνουμε με την ατάκα της υπέροχης και μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η Κλειό Δενάρδου. Πρέπει να αγωνιζόμαστε. Κλειό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα χάρηκα πάρα πολύ. Να σου πω να είσαι γερή και δυνατή. Που σε γνώρισα. Είναι η πρώτη φορά που σε συναντώ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Να σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί τέτοια διαμάντια πρέπει να βρίσκονται ψηλά και να λαμποκοπάνε. Και να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες να είμαι στην εκπομπή σου. Εσύ. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε να μας πεις έτσι ένα ρεφρέν ακαπέλα για το κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά πρώτα θα στείλεις το μήνυμά σου. Τι θα έλεγες στο κοινό της Θεσσαλονίκης, κοιτώντας την κάμερά σου? Να είσαστε πάντα καλά, να είσαστε γεροί, να μην το βάζετε κάτω και να αγωνιζόμαστε. Όλα θα πάνε καλά. Και ένα ρεφρέν που θα αφιέρωνες? Πού να νοείς και σου Θεέ, πού να νοείς και σου, είναι πολύ συμβολικό τραγούδι. Και σήμερα αυτό ακούγεται, να έρθω να γονατίσω. Δώσ' το μας λίγο ακαπέλα έτσι με τη μαγική φωνή σου. Ας το τώρα, το βράδυ. Έτσι. Το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας η Κλειό Δενάρδου. Μην ξεχνάτε ότι τα αστέρια δεν σβήνουν ποτέ. Σε αυτό το σημείο πάρετε χαρτί και στυλό και σημειώστε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Διότι η κάμερα της εκπομπής μας έρχεται κοντά σας, καταγράφουμε τη διασκέδαση και τη δείχνουμε κάθε εβδομάδα. Πολλά φιλιά. Καλή διασκέδαση όπου και αν πάτε και μην ξεχνάτε ότι το Christopher αποτελεί την ωραιότερη πρόταση για φαγητό. Έτσι δεν είναι, Κλειό μου? Σπουδαίο. Καλό σας βράδυ. Σπουδαίο.